μικρασιατική καταστροφή. Μια καταστροφή που υπήρξε η χειρότερη καταστροφή που υπέστη ποτέ ο Ελληνισμός στη μακραίωνη ιστορία του. Διότι η Μικρά Ασία αποτελούσε ανέκαθεν επί 3.000 περίπου χρόνια τον έναν πνεύμονα από τους δύο, ο άλλος είναι ο ελλαδικός χώρος, έναν από τους δύο πνεύμονες του Ελληνισμού. Και μάλιστα για πολύ μεγάλα περιόδους, μεγάλες περιόδους της ιστορίας αποτέλεσε η Μικρά Ασία το κύριο, την κύρια έδρα του Ελληνισμού. Ειδικά και στην αρχαιότητα την παλιά, μην ξεχνάτε ότι οι πρώτοι φιλόσοφοι, οι επιστήμονες δηλαδή, της αρχαιότητας ξεκίνησαν τη Μικρά Ασία. Ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο Ηράκλητος ο Εφέσιος, ο Ηρόδοτος ο Αλικαρνασσεύς, οι μαθητές του Αναξίμανδρος και Αναξιμένης και ο μαθητής τους Αναξαγόρας. Ο Αναξαγόρας μετέφερε τη φιλοσοφία και την επιστήμη στην Αθήνα. Είχε μαθητές στον Περικλή και άλλους σοφούς Έλληνες, οι οποίοι κατόπιν αποτέλεσαν τη σχολή του Πλάτωνα. Άρα λοιπόν η σκέψη, η ελληνική, η επιστήμη ξεκίνησε από τη Μικρά Ασία ως ορθολογική σκέψη. Και στο Βυζάντιο η Μικρά Ασία αποτέλεσε το κέντρο της αυτοκρατορίας και την δύναμή της. Όταν έπεσε η Μικρά Ασία, τελικά καταστράφηκε η Βυζαντινή αυτοκρατορία. Απέμεινε η πόλη, ένα μικρό μέρος χωρίς μεγάλη ισχύ, παραδομένη στον Πάπα. Καθ' όλη δε τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κέντρα ελληνισμού αναπτύχθηκαν στον Πόντο, στην Ιωνία, στην Καπαδοκία, ισχυρά κέντρα εμπορίου, αλλά και γνώσης, μόρφωσης, επιστήμης. Έτσι ήταν εύλογο να θελήσει η Ελλάδα, όπως απελευθέρωσε τους Έλληνες στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Μικρά Ασία, στη Θράκη, να θελήσει να ελευθερώσει και τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Ιωνίας, της Καπαδοκίας κτλ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τίθεται καμιά φορά το ερώτημα και το θέτουν μερικοί εν όψη του γεγονότος ότι τελικά υπήρχε η καταστροφή, μήπως δεν έπρεπε να πάμε? Και ισχυρίζονται μερικοί, ήταν λάθος που πήγαμε. Και μάλιστα μερικοί, και μάλιστα έχουν σήμερα, μάλλον αύριο έχουν, όχι σήμερα η ώρα, την ίδια ώρα που μιλάμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, για τον ιμπεριαλισμό, λέει, των Ελλήνων που πήγε στη Μικρά Ασία. Έχουν εκδήλωση. Δηλαδή δεν έπρεπε να πάμε στη Μικρά Ασία. Και βέβαια υπάρχουν ορισμένα επιχειρήματα. Ο ίδιος ο Μεταξάς, ο οποίος ήξερε από στρατιωτική τέχνη, είπε ότι είχε αντίρρηση. Δεν έπρεπε να πάμε. Εδώ να σας θυμίσω κάτι άλλο. Ο Μεταξάς είχε αντίρρηση και όταν ο ελληνικός στρατός ξεκίνησε για τη Μακεδονία. Δεν ήταν σίγουρος ο Μεταξάς για το αν θα έπρεπε να πάμε στη Μακεδονία εκείνη τουλάχιστον τη στιγμή. Και έκανε λάθος. Γιατί πολλές φορές οι εκτιμήσεις στρατιωτικές ξεπερνιόνται, υπερβαίνονται από πολιτικές συμμαχίες, από συγκυρίες διεθνείς. Όταν ο Βενιζέλος ξεκίνησε τους Βαλκανικούς πολέμους, εξασφάλισε πρώτα τη συμμαχία της Βουλγαρίας. Και ίσως δεν το λένε πολύ συχνά, δεν το έχετε ακούσει σίγουρα, ότι ο λόγος για τον οποίο βέβαια είχε γενναιότητα και ετοιμότητα ο ελληνικός στρατός μετά το κίνημα του 1908, είχε εξυγχρονιστεί,
αλλά οι Βούλγαροι αποτελούσαν, τους έλεγαν, οι πρόσοι της Βαλκανικής. Και ήξερε ο Βενιζέλος, χωρίς τους Βουλγάρους συμμάχους, δεν μπορούσε να πολεμήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και έκανε συμμαχία. Και τι συνέβη? Οι Βούλγαροι φιλόδοξοι όντες ήθελαν να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη και για λογαριασμό και των Ρώσων. Και τι έγινε? Πήγαν έξω από την Κωνσταντινούπολη και κάνανε οχυρές θέσεις ο Οθωμανικός στρατός, μαζεύτηκε εκεί για να αντιμετωπίσει τους Βουλγάρους οι οποίοι ήθελαν να μπουν στην Κωνσταντινούπολη. Με συνέπεια να μην έχει πολύ στρατό στη Μακεδονία. Και έτσι ευνοήθηκε ο ελληνικός στρατός από τη συμμαχία με τους Βουλγάρους. Και ίσως είχε δίκιο από στρατιωτική καθαρά άποψη ο Μεταξάς που έλεγε δεν έπρεπε να ξεκινήσουμε τότε την εκστρατεία στη Μακεδονία. Στην πραγματικότητα όμως οι συμμαχίες που έγιναν, οι συγκυρίες που διαμορφώθηκαν ευνόησαν τον ελληνικό στρατό. Γι' αυτό το λόγο δεν ήταν καθόλου σίγουρο ότι στη Μικρά Ασία θα είχαμε αποτυχία του ελληνικού στρατού. Και μάλιστα η διεθνή συγκυρία το επέτρεπε, το επέβαλε να πάμε. Για φανταστείτε, στη Μικρά Ασία και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ιτημένη η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είχε εμφύλιο πόλεμο. Υπήρχαν πριν τον Κεμάλ άλλοι στρατηγοί οι οποίοι είχαν ξεσηκωθεί κατά του Σουλτάνου. Και τον Κεμάλ τον έστειλε ο Σουλτάνος για να καταπνίξει αυτούς τους άλλους στρατηγούς που δεν ήθελαν να εκχωρήσει ο Σουλτάνος τις υποχωρήσεις που έκανε απέναντι στους συμμάχους. Δηλαδή απέναντι στους συμμάχους που λέμε είναι η συνθήκη ανακοχής του Μούδρου, η οποία τον Οκτώβριο του 18 έγινε και με τη συνθήκη του Μούδρου διαμελίστηκε ουσιαστικά η Οθωμανική Αυτοκρατορία και πήραν κομμάτια της οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και είπανε και στους Έλληνες εσείς δεν έχετε εκεί πέρα ενδιαφέροντα, πηγαίνετε κι εσείς. Έχεις δυνατότητα να πας, ειδοποιεί ο Λόιντ Τζόρτζ, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας. Έχετε την άδεια των συμμάχων. Και τι να λέγει ο Βενιζέλος? Μπροστά σε μια Οθωμανική Αυτοκρατορία διαλυμένη, με εμφύλιο πόλεμο μέσα. Του λένε οι σύμμαχοι πήγαινε σε μια Ελλάδα η οποία μπήκε μόνο τους τελευταίους μήνες στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είχε συνεισφέρει τίποτα. Τη λένε πήγαινε για να συμμετάχεις και εσύ στη μοιρασιά. Να έλεγε όχι δεν πάω. Άμα έλεγε όχι δεν πάω, σήμερα θα λέγαμε προδότης ο Βενιζέλος. Ενώ του λέγανε πάνε και δεν πήγαινε. Έτσι λοιπόν επιβαλότανε να πάει και δεν μπορούσε παρά να πάει. Λένε επίσης γιατί έστειλε στρατό στην Οδυσσό. Λάθος. Δεν ήταν καθόλου λάθος. Στην Οδυσσό έστειλε στρατό τον Ιανουάριο του 19. Γιατί τον έστειλε εκεί πέρα? Γιατί υπήρχε εμφύλιος πόλεμος στη Ρωσία πριν την ουσιαστικά πλήρη επικράτηση των Σοβιετικών. Υπήρχαν δηλαδή δυνατότητες ανατροπής του καθεστώτος όπως διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο του 17. Και είπαν στην Ελλάδα εσύ δεν συμμετείχες καθόλου στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πήγαινε μαζί με τους Γάλλους να πολεμήσεις εκεί για να διεκδικήσεις μετά κι εσύ κομμάτια και μάλιστα λέγανε και την Κύπρο να δώσουν. Το 15 το είχε υποσχεθεί οι Άγγλοι την Κύπρο. Αλλά τότε ο βασιλιάς είπε όχι. Γιατί περίμενε και εκείνος ότι θα νικήσει, οι Γερμανοί θα νικούσανε. Και μπορεί να νικούσαν οι Γερμανοί στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν δεν επενέβαιναν οι Αμερικάνοι. Γι' αυτό λέω, μπορεί στρατιωτικές εκτιμήσεις εξ αρχής να φαίνονται σωστές, αλλά πολλές φορές πρέπει να εκτιμάς και τις πολιτικές και διεθνείς συγκυρίες πώς διαμορφώνονται, που ανατρέπουν τα στρατιωτικά δεδομένα και τις ισορροπίες δυνάμεων. Και πήγε ο ελληνικός στρατός με έναν έξοχο στρατηγό, τον Κωνσταντίνο Νίδερ, και πήγε 23.000 στρατός, πολύ στρατός, ο οποίος ήταν αξιόμαχος και πολέμησε και επέτυχε εκεί στην
Κριμαία. Αλλά οι Γάλλοι, αξιωματικοί, είχαν εγκατασταθεί στην Οδυσσό και καλοπερνούσαν, χορεύανε, οργανώνανε διάφορες εκδηλώσεις. Οι στρατιώτες δεν πολεμούσαν οι Γάλλοι. Η δε ναυτική, το ναυτικό το γαλλικό, έκανε κίνημα των Μπολσεβίκων. Εξάλλου, οι Γάλλοι είχαν κουραστεί από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν ήθελαν όρεξη να πολεμήσουν. Και είχε επικρατήσει ένα φιλιρινικό κίνημα. Πράγμα το οποίο συνέβαλε στο να αλλάξουν πολιτική οι Γάλλοι και στη Μικρά Ασία απέναντί μας. Έτσι, ο Νίδερ, χωρίς να ιτηθεί ποτέ ο ελληνικός στρατός στην Οδυσσό, στην περιοχή εκείνη, ειδοποίησε το Βενιζέλο ότι πρέπει να φύγουμε διότι οι Γάλλοι δεν είναι αξιόμαχοι. Και πράγματι έφυγε ο στρατός τον Ιούνιο του 19 και ήρθε στη Σμύρνη και ενσωματώθηκε με τον υπόλοιπο ελληνικό στρατό. Το θέμα τώρα, άρα λοιπόν υπήρχε αξιόμαχος ελληνικός στρατός, θα μου πείτε γιατί έστειλε ο Σουλτάνος τον Κεμάλ, ενώ ο Κεμάλ οργάνωσε τους αντίθετους. Μες στην κυβέρνηση του Σουλτάνου υπήρχαν τρεις υπουργοί, οι οποίοι δεν ήθελαν να δεχθούν τις συμφωνίες που έκανε την ανακοχή του Μούδρου. Και έπεισαν τον Σουλτάνο ότι ο πιο κατάλληλος για τον εκπροσωπήσει ήταν ο Κεμάλ και ότι ήταν σίγουροι αυτοί γι' αυτό, επίτηδες το κάνανε. Τον κορόιδεψαν τον Σουλτάνο. Και ο Κεμάλ πήγε εκεί. Τώρα, άρα το αν θα έπρεπε να πάει ο ελληνικός στρατός ή όχι, νομίζω ότι από ιστορική άποψη, λέγοντας τη σημασία της Μικράς Ασίας για τον ελληνισμό και λέγοντας σε εσάς πόσο έκριθμη ήταν η διαλυμένη κατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ότι δεν μπορούσε η Ελλάδα να συμμετάσχει στη μοιρασιά των κομματιών μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αν δεν πήγαινε ο στρατός στη Μικρά Ασία. Άρα ήταν επιβεβλημένη η μετάβαση του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία. Από εκεί και πέρα έγιναν ορισμένα σφάλματα και ορισμένες συγκυρίες αλλάξανε και οδήγησαν στην αποτυχία. Ποιοι οι λόγοι? Οι λόγοι ήταν καταρχήν πολιτικοί. Είναι το κακό, το μικρόβιο, το ελληνικό, η διχόνοια. Αυτή η έλλειψη συνεννόησης εν όψη και των εθνικών θεμάτων. Καλά, στα οικονομικά μπορεί να υπάρχουν αντιθέμενα συμφέροντα, αλλά τουλάχιστον στα εθνικά θέματα πρέπει να ομονοούμε. Και όταν λαμβάνεται μια απόφαση, πρέπει να την ακολουθούμε όλοι μαζί. Αλλιώς είμαστε χαμένοι από χέρι. Αυτή η διχόνοια οδήγησε σε μια, το 16, στο κίνημα της αμήνης του Βενιζέλου, που έκανε χωριστό κράτος. Η Ελλάδα είχε δύο κράτη, μία Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα και μία την Αθήνα. Και πήγαν Γάλλοι ναυτικοί, που δεν ήταν κιόλας Γάλλοι, ήταν από τις απικίες της Γαλλίας, και ρήμαξαν την Αθήνα για να υποχρεώσουν τον βασιλιά να φύγει. Και οι αστυνομικοί, οι Κρήτες, προσπαθούσαν να μαζέψουν, ανοίγοντας τα σπίτια και δέρνοντας τον κόσμο, να μαζέψουν στρατό. Στη Θεσσαλία ειδικά. Έτσι ώστε να βιώσει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους Βενιζελικούς ως καταπιεστές, ως μια δικτατορία. Παρά το ότι ήταν φιλελεύθεροι οι Βενιζελικοί. Αυτή η είσοδος των ξένων στην Αθήνα, η υποχρέωση του βασιλιά να φύγει, η συμπεριφορά των αστυνομικών απέναντι στους υπόλοιπους Έλληνες ήταν η αιτία που βάθαινε ο διχασμός. Και όταν έφυγε ο βασιλιάς και επανήλθε, έγινε πάλι το βενιζελισμός, επικράτησε με την Ανάσταση των Λαζάρων, όπως λένε,
δηλαδή της Βουλής η οποία είχε εκλεγεί και είχε διαλυθεί όμως εκείνη η Βουλή, με συνέπεια πια ο Βενιζέλος να είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος και να μην έχει εκλεγεί. Πράγμα που όταν υπέγραψε τη Συμφωνία των Σευρών το 1920, η οποία δημιουργούσε την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, είπαν οι Ιταλοί, και τι εκπροσωπεί ο Βενιζέλος, εκπροσωπεί ποιον, τους κινηματίες της Αμίνης, από τον λαό δεν έχει εκλεγεί. Και ο Βενιζέλος τότε υποσχέθηκε να κάνει εκλογές. Γιατί ήταν υποχρεωμένος να κάνει, γιατί υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Γιατί έκανε εκλογές, λάθος του Βενιζέλου λέει. Δεν γινόταν να μην κάνει εκλογές. Ήταν υποχρεωμένος να κάνει εκλογές. Δεν έκανε κακή εκτίμηση, πίστευε, όπως και άλλοι βενιζελικοί, ότι τελικά θα εκλεγότανε. Με τα μπούνια που λέμε. Μεγάλωσε την Ελλάδα. Τι άλλο θέλαμε. Με τους Βαλκανικούς και μετά με το Μικρασιατικό μέτωπο. Λοιπόν, δεν εξελέγει. Γιατί δεν εξελέγει. Ήταν λογικό. Ήταν η αντίδραση ορισμένων τμήματων του λαού απέναντι στη συμπεριφορά των Κρητών χωροφυλάκων. Ήταν επίσης μια ορισμένη αγάπη προς τη βασιλεία, την οποία είχε ένα τμήμα του ελληνικού λαού. Επίσης υπήρχαν μουσουλμάνοι οι οποίοι ψήφιζαν και υπήρχαν και Εβραίοι οι οποίοι ψήφιζαν. Όλοι αυτοί ψηφίσαν εναντίον του Βενιζέλου. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, αν δεν το ξέρετε, το 1920 ήταν μουσουλμάνος, εκλεγμένος δήμαρχος. Δεν ήταν η κατάσταση έτσι όπως στο μυαλό μας, όπως τώρα μπορούμε να τη σκεφτούμε. Επομένως όλοι αυτοί φοβόντουσαν τον εθνικισμό του Βενιζέλου, ότι προωθούσε τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδος. Και γι' αυτό και ψήφισαν κατά. Εξηγείται δηλαδή, δεν είναι κάτι παράξενο. Γιατί έχασε ο Βενιζέλος δηλαδή, εξηγείται. Άρα λοιπόν το ένα αίτιο είναι η διχόνοια αυτή η οποία οδήγησε στο κάθε φορά που επικρατούσαν είτε οι βενιζελικοί είτε οι βασιλικοί να ξυλώνεται το στράτευμα. Να μπορείς να διαγνώσεις ποιοι αξιωματικοί ήταν βενιζελικοί και ποιοι βασιλικοί από το πότε εισήλθαν στον ελληνικό στρατό και πότε απολύθηκαν και πότε επανήλθαν. Όταν γινόταν πολιτιακή αλλαγή, άλλαζε και η αξιωματική. Με τέτοιο στρατό τι να κάνεις. Και τώρα αυτό δεν γίνεται. Ε? Και τώρα αυτό δεν γίνεται. Τι είπε. Και τώρα αυτό δεν γίνεται, λέει. Όχι. Αυτό γίνεται τώρα μόνο στο ανώτατο επίπεδο, έχετε δίκιο. Στο επίπεδο του αρχηγού στρατού και τα λοιπά. Αλλά εκεί γινόταν από τους υπαξιωματικούς και πάνω. Λοιπόν, σωστά, δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Δεν πρέπει να επηρεάζεται ο στρατός από τις αλλαγές τις πολιτικές. Έτσι είναι. Ο στρατός είναι εθνικό εργαλείο. Πέρα από τα κόμματα πρέπει να είναι, όπως και η δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι πέρα από τα κόμματα, αν και κακώς διορίζεται η πρόεδρη του Αρείου Πάγου και τα λοιπά από την πολιτική ηγεσία. Κακώς. Διότι εξαρτώνται από την πολιτική ηγεσία και τις αλλαγές τις κομματικές. Δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό. Άρα παίρνουμε μερισμένα διδάγματα και για τον παρόντα χρόνο και το μέλλοντα. Άρα λοιπόν η διχόνοια ήταν το ένα αίτιο το οποίο οδήγησε και μάλιστα προς το τέλος όταν επανήλθαν οι βασιλικοί που άλλαζαν συνέχεια αναγκαστικά, άλλαζαν τους στρατηγούς και μάλιστα τον τελευταίο αρχιστράτηγο της στρατιάς, τον Νικόλαο Τρικούπη, τον διόρισε η βασιλική κυβέρνηση ενώ είχε εχμαλωτιστεί αυτός. Και βρισκόταν στη Μουταλάσκη της Καπαδοκίας μαζί με χιλιάδες στρατιώτες.
Τέτοια ασυνεννοησία υπήρχε και τέτοια έλλειψη επικοινωνίας υπήρχε με τα κέντρα αποφάσεων. Γιατί υπήρχε αυτό? Διότι αναγκαστικά, και πάμε τώρα στα στρατιωτικά αίτια, επεκτάθηκε ο ελληνικός στρατός πολύ μέσα στη Μικρά Ασία. Ναι, από μια πρώτη άποψη φαίνεται στρατιωτικό λάθος, διότι όταν επεκτείνεις το μέτωπο και ανοίγεις, οι αποστάσεις μεταξύ των μονάδων γίνονται μεγάλες και εύκολα γίνονται σαμποτάζ στην επικοινωνία, τα σύρματα τα κόβουν. Στην επικοινωνία μεταξύ, επίσης τις γραμμές τις σιδηροδρομικές, τις ανατινάζουν. Άρα η επικοινωνία και τα logistics που λέμε, είναι η τροφοδοσία, γίνονται ελλειπή. Γιατί όμως έκαναν αυτή τη πήγαν προς την Άγκυρα και είδαν την Άγκυρα μπροστά τους. Ήθελαν να καταλάβουν την Άγκυρα? Όχι. Κάνουν λάθος όσοι νομίζουν και λένε ότι ο ελληνικός στρατός πήγε προς την Άγκυρα για να καταλάβει εδάφη, να απελευθερώσει εδάφη. Όχι. Για στρατιωτικούς λόγους πήγαινε. Γιατί? Γιατί ο Κεμάλ ακολουθούσε την εξής στρατηγική. Χτυπούσε σε ένα μέρος, μάζευε το στρατό του, χτυπούσε εκεί που νόμιζε ότι ήταν αδύνατη ο στρατός. Τελικά παντού νικήθηκε. Ο ελληνικός στρατός αποχώρησε νικώντας. Νικώντας. Πήγαινε προς την Άγκυρα νικώντας. Και τι έκανε ο Κεμάλ? Μόλις έβλεπε ότι νικέται, δεν περίμενε να συντριβεί. Έφευγε, υποχωρούσε. Υποχωρούσε, άλλαζε θέση. Αυτό ανάγκασε τον ελληνικό στρατό να τον ακολουθεί, να τον κυνηγά. Και όσο πήγαινε προς την Άγκυρα να τον ακολουθεί. Οι δε τσέτες τι κάνανε? Χτυπούσανε, σφάζανε και μετά, ενώ ο ελληνικός στρατός πήγε να τους πιάσει και μπορούσε εύκολα να τους νικήσει και να τους εχμαλωτήσει και να τους σκοτώσει, αυτοί που πηγαίνανε κρύβονταν μέσα στην περιοχή που φύλαγαν οι Ιταλοί. Νοτίως της Σμύρνης ήταν η περιοχή που καρτούσαν οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί εξ αρχής ήταν αντίθετοι προς τους Έλληνες. Εξ αρχής ήταν διαμαρτυρόμενοι και στεναχωρεμένοι οι Ιταλοί, γιατί δεν είχαν πάρει αυτά που θέλανε στη Μοιρασιά, διότι πήραν περισσότερα οι Γάλλοι και οι Άγγλοι στη Μέση Ανατολή. Και οι Έλληνες πήραν ένα κομμάτι που υπήρχαν Έλληνες εκεί. Και κατάλαβαν οι Ιταλοί ότι το μέρος που τους δώσανε δεν μπορούσαν να το κρατήσουν, ενώ οι Έλληνες θα μπορούσαν να κρατήσουν το μέρος που είχαν καταλάβει, γιατί υπήρχε ελληνικός λαός εκεί πέρα. Και έτσι βρίσκονταν σε διαρκή αντίθεση οι Ιταλοί, επιτρέποντας τους τσέτες να μπαινοβγαίνουν ανενόχλητα κάθε μέρα. Και ερχόμαστε έτσι στα στρατιωτικά αίτια, στα στρατιωτικά αίτια, ότι ο Κεμάλ τελευταία πώς νίκησε στην τελευταία μάχη, μετά από σφοδρό βομβαρδισμό των ελληνικών θέσεων. Πώς μπόρεσε και νίκησε, δηλαδή σε ένα τμήμα του ελληνικού στρατού, το βομβάρδισε πάρα πολύ. Ένας αξιωματικός Έλληνας έγραψε, έστειλε μήνυμα, ποτέ στη ζωή μου, ο οποίος είχε συμμετάσχει στους Βαλκανικούς πολέμους, δεν είχα δει τέτοιο βομβαρδισμό. Πού βρήκε αυτά τα πολυβόλα, τα κανόνια ο Κεμάλ? Ποιος του τα έδωσε? Του τα έδωσε η Σοβιετική Ένωση. Του τα έδωσε ο Λένιν. Η βοήθεια που πήρε ο Κεμάλ από τη Σοβιετική Ένωση υπήρξε η κύρια στρατιωτική αιτία της ήττας του ελληνικού στρατού στην τελευταία μάχη. Τελευταία μάχη, διότι οι Ρώσοι, οι Σοβιετικοί, ο Λένιν, πίστευε ότι ο Κεμάλ ήταν λαϊκή επανάσταση έκανε. Και δεν ήθελε, και είναι εύλογο αυτό, δεν ήθελε να έχει στο υπογάστριο της Σοβιετικής Ένωσης δυνάμεις της Αντάντ, των Άγγλων, των Γάλλων, των Ιταλών, και προτιμούσε να έχει έναν τον οποίο θεωρούσε λαϊκό επαναστάτη. Και από το 1920 ήδη, τον Αύγουστο, έκαναν μια συμφωνία στη Μόσχα, την οποία δεν υπέγραψε καταρχήν ο Λένιν, η Σοβιετική, αλλά στη συνέχεια
την επαναβεβαίωσαν το Φεβρουάριο του 1921. Και τι έλεγε αυτή η συμφωνία. Έδωσε στον Γεμάλ κανόνια, οπλικά συστήματα. Έδωσε χιλιάδες, εκατομμύρια, συγγνώμη, ρούβλια χρυσά. Τα οποία τι τα έκανε ο Γεμάλ. Πλήρωσε τους άλλους αντιπάλους, τους άλλους πασάδες που είχαν ξεσηκωθεί εναντίον του Σουλτάνου και τους πήρε με το μέρος του. Έτσι ένωσε και μάζεψε στρατό ο Γεμάλ, με τα χρήματα της Σοβιετικής Ένωσης. Και βέβαια πήρε και πολλά όπλα από αποθήκες στην Κιλικία που άφησαν οι Γάλλοι. Τους Γάλλους βέβαια τους νίκησε ο Γεμάλ. Στην Κιλικία έγιναν μάχες μεταξύ του γαλλικού στρατού και του Γεμάλ. Τους νίκησε και πήρε τις αποθήκες. Οι Γάλλοι εύκολα υποχώρησαν, όπως είπα, είχαν βαρεθεί τον πόλεμο και έφυγαν γρήγορα. Έτσι λοιπόν εξηγείται πώς δυνάμωσε ο Γεμάλ και πώς ήταν υποχρεωμένοι ο ελληνικός στρατός, υποχρεωμένος, πριν ακόμα ο Γεμάλ δυναμώσει πολύ, να το χτυπήσουν και να το κυνηγήσουν. Και έτσι βρέθηκαν έξω από την Άγκυρα και επέκτηναν τις. Τώρα, υπήρχαν βέβαια και στα πλαίσια της διχόνοιας, δεν ήταν μόνο η διαίρεση μεταξύ κεμαλικών και βενιζελικών. Υπήρχαν δύο άλλες κατηγορίες σημαντικών πολιτικών προσώπων που επηρέασαν το διχασμό. Ήταν το ΣΕΚΕ, το πρώην Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το οποίο θεωρούσε τον πόλεμο ιμπεριαλιστικό και ότι ήταν και εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης ο πόλεμος αυτός. Μάλιστα λένε ότι η εφημερίδα Ριζοσπάστης περισσότερα φύλλα κυκλοφορούσαν στη Μικρά Ασία παρά στην Αθήνα. Ο δε Νίκος Ζαχαριάδης το 1935, όταν κάποιος Καπαδόκης, καθηγητής πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της ιστορίας της φιλοσοφίας, ο Χαράλαμπος Θεοδωρίδης, έγραψε στο Ριζοσπάστη ότι η καταστροφή η μικρασιατική οφείλεται στο διχασμό και στη διχόνοια, έγραψε όχι, δεν οφείλεται στη διχόνοια. Εμείς το καταπολεμήσαμε εξ αρχής και επιδιώξαμε την καταστροφή. Την άλλη μέρα δηλαδή απάντησε ο Ζαχαριάδης αυτό στον Χαράλαμπο Θεοδωρίδη, ο οποίος ήταν και αυτός μαρξιστής. Επίσης υπήρχε μια άλλη κατηγορία, οι αμινίτες. Τι ήταν αυτοί? Ήταν αυτοί που συμμετείχαν στην άμυνα της Θεσσαλονίκης, δηλαδή βενιζελικοί ή αξιωματικοί, τους οποίους είχε αποτάξει όταν επεκράτησε ο βασιλιάς. Αυτοί πήγανε, μερικοί από αυτούς πήγαν στην Κωνσταντινούπολη με αρχηγό τον Γιώργιο Κονδύλι. Πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στέλνανε προπαγανδιστικά φυλάδια λέγοντας ότι πρέπει να γυρίσουμε πίσω, να σταματήσει ο πόλεμος. Άρα υπήρχε και εσωτερική διάβρωση του μετόπου. Πόσο μάλλον και οι στρατιώτες αυτοί καταπονεμένοι επί ένα, παραπάνω από ένα εξάμηνο τους διατηρούσαν χωρίς να κάνουν τίποτα. Πριν τις μάχες δηλαδή, ενώπιον την τελευταία μάχη, τους είχανε να είναι αδρανείς, να υφίστανται την προπαγάνδα εναντίον του πολέμου και να περνάνε μέσα από ερήμους σε άθλιες συνθήκες με πεσμένο ηθικό. Άρα όλες οι συνθήκες είχαν δημιουργηθεί προκειμένου να αποχωρήσει ο ελληνικός στρατός. Όμως ο τρόπος που αποχώρησε ο ελληνικός στρατός, ούτε το στρατό μας αποτελεί ύμνο, ούτε την κυβέρνηση της εποχής εκείνης αποτελεί λόγο υπερηφάνειας. Διότι θα μπορούσαν να είχαν οχυρώσει, έστω και αν πηγαίνανε μπροστά, γύρω την περιοχή που τους ανήκε, της Σμύρνης, όπου θα μπορούσαν να αμυνθούν, θα μπορούσαν να είχαν
προειδοποιήσει τον ελληνικό λαό ότι πρόκειται να υποχωρήσουν και αντί για όλα αυτά δεν τους είχαν ενημερώσει τίποτα. Και όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου είπε του Στεργιάδη, καλά, ο γέρος, ο Γεώργιος Παπανδρέου, καλά, τι γίνεται εκεί, λέει, υποχωρεί ο ελληνικός στρατός, καλά υποχωρεί, ο κόσμος τι γίνεται, λέει, άστος να τους φάξουν. Καλά, λέει, γιατί δεν τους ειδοποιείτε, λέει, σε 5 μέρες του λέει ο Στεργιάδης μπαίνουν, λέει, οι Τούρκοι μέσα, δημισμένοι. Καλά, λέει, και ο λαός τι θα γίνει, λέει, άστος να τους φάξουν. Σε προηγούμενη περίοδο, ο Ανδρέας, ο πρίγκιπας, είναι ο πατέρας του Φιλίππου, του πρώην συζύγου της βασιλίσσης Ελισάβετ, ο οποίος ήταν αρχηγός σε ένα κομμάτι του στρατού, έλεγε, έστειλε μήνυμα λέγοντας, αυτοί οι άθλοι εδώ στη Σμύρνη κλείνουν τα καταστήματά τους του Αγίου Ελευθερίου. Προς τιμή δηλαδή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σε αυτό το σημείο είχε φτάσει ο διχασμός. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεστε για όλα αυτά πώς δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις και τα αίτια για την καταστροφή. Τι? Θα κάνουμε στο τέλος. Τώρα τελειώνω. Από τις συνέπειες, τα πω βιαστικά για να μην σας καθυστερώ άλλο, είναι γεγονός αυτό ότι απολέσαμε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού, της Μικράς Ασίας. Εδάφη. Για πρώτη φορά ο ελληνισμός απόλυσε εδάφη. Και μάλιστα με έναν τρόπο που φαίνεται μάλλον οριστικός. Αλλά που φαίνεται, λέω. Η καταστροφή μεγάλη και ο πόνος μεγάλος των ανθρώπων. Τα όσα υπέστησαν, ιδιαίτερα το 22, οι υπόλοιποι από τα πιο βάθη της Μικράς Ασίας, την Καπαδοκία, φύγανε με την ανταλλαγή. Φύγανε με τρόπο πιο οργανωμένο, έχοντας όλα στις αποσκευές που μπορούσαν να πάρουν πάνω στα κάρα τους και να τα φορτώσουν στα τρένα και να πάνε στη Μερσίνη και από εκεί στα πλοία και να έρθουν στον Πειραιά και να περάσουν τα καθαρτήρια και τα λοιπά και να ταλαιπωρία, να τους στέλνουν από εδώ και από εκεί. Και έχει άλλους να τους πετάνε στους δρόμους των διαφόρων πόλεων. Θυμάμαι μια αφήγηση μιας η οποία πέταξαν την οικογένειά της στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Και λέει, μας πέταξαν στον δρόμο, λέει, και ούτε κανένας δεν ενδιαφέρθηκε, ούτε τι θα φάμε, τι θα κάνουμε. Πέρασε κάποιος κύριος, λέει, αξιοπρεπός, ντυμένος, και με έδωσε μια δραχμή. Σηκώθηκα, επάντα μικρό κορίτσι αυτή. Κύριε, του λέω, εμείς δεν είμαστε ζητιάνοι εμείς. Εμείς είμαστε άρχοντες. Στο σπίτι μας εμείς είχαμε αυτό και εκείνο και διηγείτο. Τη λέει η μάνα της, έλα πίσω τώρα, άστα αυτά τώρα. Θέλω να πω, στις εσχατιές της αθλειότητας έπεσαν άνθρωποι αξιοπρεπείς, νοικοκυρέοι. Πέθαναν άνθρωποι χρήσιμοι για την κοινωνία. Τους πέταξαν στη θάλασσα τα πτώματά τους. Εγκλήματα συντελέστηκαν κατά την πολέμου, σφαγές, γενοκτονία, η οποία άρχισε από το 14. Γι' αυτό δεν ισχύει το επιχείρημα μερικών που λένε ναι, καλά, σας φάξανε γιατί πρώτα εσείς μπήκατε μέσα, σφάξατε κι εσείς. Δεν λέμε ότι και ο ελληνικός στρατός ενδεχομένως δεν έκανε εγκλήματα. Προφανώς όταν μπαίνει ένας στρατός κάνει και εγκλήματα. Αλλά δεν έγινε ποτέ με διαταγή ανωτέρων. Οργανωμένο σχέδιο. Και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της γενοκτονίας ως εγκλήματος πολέμου και των διαφόρων άλλων εγκλημάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ότι εδώ υπήρχε σχέδιο το οποίο καταρτίστηκε το 1911 όταν έγινε το πρώτο μεγάλο συνέδριο των Νεοτούρκων στη Θεσσαλονίκη και επεκράτησαν οι εθνικιστές. Ενώ μέσα στους Νεοτούρκους υπήρχαν και οι φιλελεύθεροι με έναν πρίγκιπα, ο οποίος όμως δεν επεκράτησαν.
Γιατί η επανάσταση των Νεοτούρκων έγινε με έναν τρόπο που τι θέλανε, τι ζητούσανε. Περιορισμό της αυθαιρεσίας της εξουσίας του Σουλτάνου και δικαιώματα για τις μειονότητες. Προσέξτε το. Στο πρώτη εκδήλωση των Νεοτούρκων που έγινε στη Θεσσαλονίκη, ο Εμβέρ Πασάς, ένας από τους τρεις αρχηγούς, είπε, άρχισε έτσι τον λόγο του. Άρχισε Σέρβοι, Έλληνες, Βλάχοι, και αυτοί, εκείνοι, Αλβανοί. Δεν είπε ποτέ, προσέξτε, Μακεδόνες. Δεν υπήρχαν ως εθνότητα. Ούτε Τούρκοι είπε, είπε Μουσουλμάνοι. Μαζευτήκαμε εδώ κάτω από τον καθαρό ουρανό της Θεσσαλονίκης για να περιορίσουμε και ανατρέψουμε την αυθαίρετη εξουσία του τυράννου, εννοώντας τον Σουλτάνο. Δηλαδή λόγια που μπορούσε να πει και ο Ρήγας Φεραίος. Αλλά μετά επεκράτησαν οι εθνικιστές, οι οποίοι κάλεσαν Γερμανούς αξιωματικούς να οργανώσουν τη γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών. Και στο τέλος ο Κεμάλ το είπε καθαρά. Ευτυχώς που σας ξεριζώσαμε. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να το κάνουμε παρά μόνο αυτός. Γιατί ήταν κάρφος οφθαλμού στο μάτι τους. Οι χριστιανοί, διότι ήταν οι πιο προοδευμένοι, οι πιο αναπτυγμένοι, οι πιο εύρωστοι οικονομικά, οι πιο μορφωμένοι. Γιατί υπήρχαν λόγοι και εκεί, γιατί δεν ήταν χαζοί οι άλλοι. Και αυτοί που λέμε Τούρκοι, οι πιο πολλοί είναι βυζαντινοί πληθυσμοί, οι οποίοι εξισλαμίστηκαν. Έχουν γίνει έρευνες το 2002 ως το 2010. Τούρκος βιολόγος καθηγητής. 8 χρόνια μελέτησε το DNA των Τούρκων, των λεγόμενων Τούρκων, των σημερινών κατοίκων της Τουρκίας. Και τι βρήκε, 85% το DNA είναι είτε παλαιών κατοίκων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, είτε Βαλκανίων. Μόνο 15% είναι απόγονοι από αυτών των Τούρκων που ήρθαν από την Ασία. Λοιπόν, δεν ήταν λιγότερο έξυπνοι αυτοί, απλώς ήταν πολύ προσιλωμένοι, δεν θέλανε την θύραθεν παιδεία. Μόνο τα εκκλησιαστικά τους, τα δικά τους, τα θρησκευτικά θέλανε και είχανε μόνο ιεροδιδασκαλία που διδάσκανε μονάχα το Κοράνι και δεν θέλανε άλλα. Οι χριστιανοί ήταν με το Πατριαρχείο σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία πιο ανοιχτοί σε αυτό. Και ξέρανε ότι θα μάθουν γράμματα, όταν μαθαίνουν γράμματα οι Έλληνες αναπτύσσονται και ήταν το σχέδιο του Πατριαρχείου αυτό, να κατακτήσει εκ των έσω την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μορφώνοντας τους Έλληνες, βοηθώντας οικονομικά, έτσι ώστε να έχουν τη διοίκηση, να έχουν την πνευματική ηγεσία, να έχουν τα οικονομικά. Και το πέτυχε και στα τρία. Στο τέλος η Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι διοικητές, οι οικονομικοί αεύρωστοι και οι πιο πνευματικά μορφωμένοι ήταν χριστιανοί εξαιτίας της πολιτικής του Πατριαρχείου. Μόνο στο στρατό απέτυχε. Και απέτυχε κυρίως γιατί είχε προλάβει ένας άλλος Σουλτάνος στα μέσα του 19ου αιώνα να σφάξει όλους τους γενιτσάρους, οι οποίοι οι γενίτσαροι ήξεραν τι ήταν. Γιατί ήταν όλα παιδιά χριστιανών, μεγαλωμένα, πάνω από 7 χρονών. Πάνω από 7 χρονών τα παιδιά ξέρουν και τους γονείς τους και πολλά πράγματα ξέρουν και τα θυμούνται. Και όταν έρχεται η ευκαιρία μπορεί να τους χρησιμοποιηθούν. Αυτό ήλπιζε ο Πατριάρχης. Αλλά οι Νεότουρκοι ανέτρεψαν την κατάσταση από άποψη στρατιωτική. Οι Νεότουρκοι δε, ως επιτοπλίστων, ήταν ντολμέδες. Ντολμέδες. Δηλαδή Εβραίοι οι οποίοι είχαν ασπαστεί το Ισλάμ. Γι' αυτό ήταν και πιο αναπτυγμένοι, είχαν και άλλο τρόπο να σκέπτονται και εξωστρεφή. Πόσοι λοιπόν, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο υπολογίζεται τα θύματα του ελληνισμού. Αλλά όταν ήρθαν στην Ελλάδα, και αυτό μαρτυρεί και βεβαιώνει το ρητό «Ουδέν κακό να μη γες καλού», ότι παρά το μεγάλο κακό που υπέστη ο ελληνισμός, ο ερχομός των προσφύγων εδώ έδωσε ένα νέο δυναμισμό στο έθνος.
δημιούργησε συνοχή εθνική. Για φανταστείτε να είχαμε τόσες χιλιάδες μουσουλμάνους εδώ. Και άλλους, οι οποίοι φύγανε με ανταλλαγές, γιατί έγινε ανταλλαγή πληθυσμών και με τη Βουλγαρία, μην ξεχνάτε. Άρα η εθνική συνοχή, οικονομικά, ο Διομήδης, ο πρώτος πρόεδρος Αγροτικής Τραπέζης, είπε «Για πρώτη φορά η αγροτική μας παραγωγή έφτασε σε υψηλά επίπεδα τέτοια που δεν ονειρευόμασταν ποτέ». Εξαιτίας της εργατικότητας των προσφύγων αγροτών. Οι εργάτες στις μεγαλοπόλεις κάνανε τα εργοστάσια να δουλέψουν. Δημιούργησαν προϋποθέσεις αστικής ανάπτυξης. Αλλά πέρα από το λαό και κεφαλές, σε όποιο τομέα και αν στραφείτε, πάντε στην οικονομία. Ποιοι ήταν οι μεγάλοι της? Ο Ποντοσάκης ήταν αυτός που στήριξε την ελληνική βιομηχανία. Ο μόνος, ο κύριος βιομηχανός μέχρι τις δεκαετίες του 70. Ο Ωνάσης, ο μεγαλύτερος εφοπλιστής και οικονομικός παράγοντας, ο οποίος έφερε την Ολυμπιακή για να υποστηρίξει την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή στην Ελλάδα. Διότι έχουν μία σχέση, δεν θα την πω τώρα αυτήν, να αναλύσω μία σχέση από τόπο καταγωγής. Ο Ωνάσης κατάγεται από τη Μουταλάσκη, από μάνα και πατέρα. Δεν θα πω άλλα, τα αφήνω. Όπως και ο Σεφέρης, ο Γιώργος Σεφέρης. Και ο Ωνάσης και ο Σεφέρης γεννήθηκαν στη Σμύρνη. Αλλά ήταν καταγωγή από τη Μουταλάσκη, της Κεσαρίας της Καπαδοκίας. Από τον πατέρα του ο Σεφέρης. Σε όποιο τομέα και να γυρίσετε, ο Κάρολος Κούν στο θέατρο. Στην αρχαιολογική υπηρεσία, ο Δημήτρης, πώς λέγεται, ο Ανδρόνικος από την Προύσα. Ο Παντερμαλής, ο πρώτος που έκανε το μουσείο της στην Ακρόπολη, από την Πάνορμο. Παντερμαλής λέγεται ο κάτοικος της Πανόρμου. Στα τουρκικά Πάνορμος λέγεται Πάντερμα και Παντερμαλής είναι ο κάτοικος της Πανόρμου. Σε όποιο τομέα και να γυρίσετε και να δείτε, θα δείτε πρωτοπορία απογόνων Μικρασιατών ή Θρακιωτών, προσφύγων γενικά, οι οποίοι ξεκίνησαν από το μηδέν σχεδόν για να οικοδομήσουν μια νέα κατάσταση. Για το λόγο αυτό πρέπει να είμαστε υπερήφανοι αλλά και υπεύθυνοι απέναντι στην Ελλάδα, στο έθνος μας, στις οικογένειές μας βέβαια, στον τόπο που καταγωγής μας, διότι προερχόμαστε από γενιές σπουδαίες, από ανθρώπους δυνατούς που κράτησαν την πίστη και την ταυτότητά τους μέσα στους αιώνες σε δύσκολες συνθήκες και μπόρεσαν όποτε τους δόθηκε ευκαιρία να μεγαλουργήσουν και έδειξαν την αξία τους. Αυτών των προγόνων είμαστε απόγονοι και αυτών οφείλουμε να είμαστε αντάξιοι. Ευχαριστώ πολύ.
κερί.